Ελλάδος σε ένα αναπτυξιακό συνέδριο που οφείλω να ομολογήσω για πρώτη φορά έτσι γίνεται στο χώρο μας με στελέχη του, στην Κρήτη εννοώ, με τόσα πολλά στελέχη από τα Υπουργεία πάνω. Και αν θέλετε ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όχι μόνο αυτά που εξαγγείλουν οι Υπουργοί και λέει θα πει και ο Πρωθυπουργός, είναι το γεγονός ότι δίνει την ευκαιρία στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων να έρθουν κοντά με τους υπουργούς. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να εκθέσουμε τα προβλήματά μας. Κύριε Δήμαρχε. Άκουσα προηγουμένως τον συνάδελφο, τον Δήμαρχο Φεστού, για να είπε για κάποια έργα που έχει να κάνει με την. Αν κατάλαβα καλά, με τον πλατή ποταμό, γιατί δεν άκουσα. Ναι. Με την εκτροπή του πλατή ποταμού. Την εκτροπή του πλατή, που είναι ένα σημαντικό έργο. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που και εμάς είναι. Ο Δήμος είναι κατεξοχήν αγροτικός Δήμος. Ανακοίνωσε ότι κάποια έργα τα οποία είναι με τελείω ουσιαστικά, υπάρχουν φράγματα και δεν υπάρχουν τα αρδευτικά δίκτυα, θα ολοκληρωθούν από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που έχει να διαχειριστεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι πολύ σημαντικό, διότι μέσα στη δικιά μας περιοχή έχει αυτή τη στιγμή κάποια φράγματα, όπως είναι το φράγμα της Πλακιώτης, για παράδειγμα, που αυτή τη στιγμή κατασκευάζει το σώμα του φράγματος και λείπουν τα αρδευτικά δίκτυα, που είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν για να μπορεί να αρδευτεί ένα άλλο κομμάτι της Μεσαράς, της Δυτικής Μεσαράς. Όπως επίσης κάποια άλλα μικρότερα φράγματα που έχει ο Δήμος μας, τα Αρμανόγια, τα Μάνια, που και αυτά χρειάζονται να γίνουν τα αρδευτικά δίκτυα. Επίσης το οδικό δίκτυο, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι και αφορά όλους μας, εκτός από τον νότιο οδικό άξονα που πιάνει και τμήμα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, αφορά και το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και γενικά όλους τους κάθετους άξονες. Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει η Κρήτη μας στο κομμάτι των δρόμων και εξού και τα πολλά δυστυχήματα μαζί με τον ανθρώπινο παράγοντα που δημιουργούνται στην Κρήτη, που έχουμε κάθε χρόνο και ιδίως φέτος που έχουμε τρυνήσει πάρα πολλά θύματα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που απασχολεί όλους μας. Όπως το μεγάλο έργο που έχει να κάνει με το αεροδρόμιο και είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας. Όλα αυτά τα έργα που εγώ υπολογίζω σε ένα αριθμό, σε ένα προϋπολογισμό μάλλον 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάπου εκεί φτάνουν. Μακάρι κάποια από αυτά να δρομολογηθούν και να ξεκινήσουν να γίνονται στον τόπο μας. Εσείς πιστεύετε, η αίσθηση που σας αφήνει το συνέδριο είναι ότι ακούστηκα. Θέλω να σας πω, κύριε Κοκοσάλη, τους υπουργούς τους βλέπετε ανατακτά χρονικά διαστήματα σε κάποιες επισκέψεις που κάνετε στην Αθήνα, στα γραφεία τους κτλ. Γιατί έπρεπε να γίνει ένα συνέδριο για να ακούσουν αυτά που έχετε να τους πείτε και δεν τα ακούν όταν πηγαίνετε και τους συναντάτε στα γραφεία τους? Τώρα μου θέτετε ένα ερώτημα, αν γίνεται καλά ή όχι, και αν είναι προσχηματικό, αν καταλαβαίνω καλά το συνέδριο το οποίο γίνει. Εγώ το θεωρώ ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Καλό να γίνονται αυτές οι συναντήσεις, καλό είναι να επισκεφτούν και αυτοί εμάς και όχι εμείς αυτούς, διότι εννοώ τους υπουργούς της κάστοτε κυβέρνησης, δεν έχει να κάνει τώρα, κάνει ένα σύλλογο αυτή τη στιγμή, διότι έρχονται, τα βλέπουν και επί τόπου τα έργα, βλέπουν τι θέλουν να τους πούμε. Γίνονται μικρές επισκέψεις. Αύριο, δηλαδή, παράδειγμα που έχω εγώ στο Δήμο μου, τα εγγένεια του βρεφικού των Αρχανών στις Αρχάνες, αύριο 10.30 ώρα το πρωί θα έρθει ο Υπουργός, από ό,τι έχω ενημερωθεί, ο κ. Βερναρδάκης. Βλέπουν επιτόπου τα θέματα που έχουμε να τους πούμε. Είναι καλύτερο να είναι κοντά. Δεν το θεωρώ δηλαδή προσχηματικό το συνέδριο, γιατί διάβασα και τον τύπο, είδα και τα μέσα ενημέρωσης. Θεωρώ ότι είναι καλό αυτές οι επαφές που γίνονται μεταξύ του κεντρικού κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, επιμελητηρίων, είναι σημαντικό να γίνει στον τόπο μας και είναι προς σωστή κατεύθυνση για την προσωπική μου άποψη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοκοσάλη. Εύχομαι όλα αυτά τα έργα που ακούσατε και συζητήσατε. Μακάρι, και αυτή είναι η ευχή όλων μας, διότι είναι πολλές φορές ακούμε εξαγγελίες για καλλιτάκια. Βέβαια. Εξαγγελίες είναι και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από την τωρινή. Το θέμα είναι αυτά που εξαγγέλουμε να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε κιόλας. Βέβαια. Γιατί αυτό που μετράει στην πολιτική είναι και το αποτέλεσμα. Βέβαια, το θέμα είναι να δούμε επιτέλους στην πράξη όλα αυτά, γιατί τόσα πολλά χρόνια ακούμε και συνέχεια είμαστε στο ίδιο ακριβώς, στο ίδιο ακριβώς σημείο. Άκουγα χτες, τώρα για να το κλείσουμε αυτό, την ομιλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Δραγασάκη, που μιλούσε για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Κρήτης κτλ. Και σκεφτόμουν ότι για αυτές τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Κρήτης ακούω από τη μέρα που γεννήθηκα. Και φοβάμαι ότι θα φτάσω να πεθάνω και πάλι θα τις ακούω. Τα πράγματα. Πιστεύω ότι έχουν καταλάβει τα προβλήματα της Κρήτης.
έστω και αργά. Διότι βλέπετε αναπτυξιακά έργα σε όλη την Ελλάδα και καλά που γίνονται. Εμείς είμαστε θετικοί, η Ελλάδα, ο Έλληνες είμαστε όλοι. Αλλά μην οι Έλληνες είμαστε και εγώ στην Κρήτη. Και πρέπει όλα αυτά που εξαγγέλλουμε να γίνουν. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι άξονες στην Ελλάδα και καλά ολοκληρώθηκαν. Λέω για να μην νομίζουμε να λέμε να ψοφήσει η κατσίκα του αλλού. Όχι, βέβαια. Καλά έγιναν στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να γίνουν και στην Κρήτη, γιατί τα έχει ανάγκη ο τόπος. Ωραία, σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ιωνία, Εγνατία και μια μινωική, μια χαρά θα ήταν. Τώρα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είχα τη χαρά να περάσω από τα τούνελ του Πλαταμόνα και τη ΠΟΦΕ εκεί στα Τέμπη. Που είχαν σκοτωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, που σκοτώνονται για μας κάθε μέρα εδώ στην Κρήτη. Ολοκληρώθηκαν όλα αυτά. Είναι ώρα να ολοκληρωθούν και στην Κρήτη. Θα έχει ανάγκη ο τόπος μας.